Όλα έτοιμα είναι προκειμένου να ξεκινήσει το προγραμματικό συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τις προκλήσεις αλλά και τα όσα αναμένονται να εξελιχθούν. Τις επόμενες ημέρες μίλησε μεταξύ άλλων και ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης. Είμαστε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στο μεγάλο προγραμματικό και πολιτικό συνέδριο. Είναι ένα συνέδριο στο οποίο εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο, την πολιτική μορφή, το πολιτικό στίγμα και το πολιτικό διακύβευμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Με άλλα λόγια, ποιες θα είναι οι προγραμματικές μας θέσεις με τις οποίες εμείς θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε ότι αναλογεί σε εμάς, δηλαδή τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και το δεύτερο ζήτημα που θα συζητήσουμε θα είναι τα οργανωτικά της Δημοκρατικής Συμπαράτασης, εάν θα προχωρήσουμε σε ενιαίο φορέα που θα έχει τη μορφή μιας ομοσπονδίας κομμάτων ή θα είναι ένας φορέας που θα έχει μια ενιαιότητα, θα έχει ένα πολιτικό όργανο χωρίς τις επιμέρους συνιστώσεις, τα κόμματα και τις παρατάσεις και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα εκλέξουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς ή τις αρχές της επόμενης χρονιάς τον επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με απευθείας εκλογή από τους Έλληνες πολίτες με ένα ανοιχτό μητρό.